κεραμική είναι μια μοναχική διαδικασία και τούτον κάνει την και πολλά όμορφη. Όλοι χρειαζόμαστε τις στιγμές μας με τον εαυτό μας, με τις σκέψεις μας και χωρίς σκέψεις. Απλά να αφινόμαστε. Τούτον το πράγμα πιστεύω ότι το χρειάζεται η ψυχή μας. Και τούτον είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που μου διάει η κεραμική. Παίζω κάθε μέρα με τον πυλό, έτσι το βλέπω. Πρώτα απ' όλα η αίσθηση που σου διά, το ότι πιάνεις χώμα και νερό και δημιουργείς κάτι που είναι μοναδικό, που δεν μπορείς ούτε εσύ να το ξανακάνεις το ίδιο. Κάπου είναι ένα στοίχημα κιόλας, μια πρόκληση να προσπαθείς να παρακάμψεις τις τεχνικές δυσκολίες, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Αλλά και πολλές φορές αφήνεις τον πυλό να σε οδηγήσει και να σε πάρει εκείνος όπου θέλει. Γεννήθηκα με μια εμφύτη αγάπη για τις τέχνες, που πάντα αγαπούσα και τη μουσική και τη ζωγραφική και θαύμαζα τους πίνακες που έβλεπα σπίτι μου, τη μάμα που έκαμνε σκίτσα. Και ήθελα να μεγαλώσω να μάθω κι εγώ να ζωγραφίζω. Η μουσική πάλι μέσα μου, συνέχεια μαζί μου. Θυμούμαι πάλι που ήμουν μωρό, 5 χρονών. Είχε μια μελωδικά ο παπάς μου σπίτι, που δεν ήξερε να παίζει. Και έπιασα την τζευκάλα τραγούδι. Ένα απλό τραγουδάκι, όμως, ναι, πάντα αρέσκε μου. Και ύστερα μεγαλώνοντας, έμαθα. Τελειώνω το σχολείο, ήθελα πάρα πολλά να συνεχίσω να πάω για σπουδές, όμως τούτο δεν έγινε. Έκαμε οικογένεια σχετικά πολλά νωρίς, όμως τούτο με έκαμε να σταματήσω να ζωγραφίζω. Σιγά σιγά δημιουργούσα ενότητες με έργα και έκαμε 5 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικές με ακουαρέλα. Όμως πάντα ήθελα μέσα μου να μάθω κεραμική για κάποιο λόγο. Οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Είχα 3 μικρά μωρά. Όταν μεγάλωσαν κάπως τα παιδιά μου, ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου και άρχισα μαθήματα στο Βαλεντίνο Χαραλάμπους. Ήταν ένας έρωτας η πρώτη επαφή. Περίμενα από την Άρτη ή Τετάρτη για να πάω στο μάθημα, για να πιάσω πυλό. Ο Βαλεντίνος είναι ένας ξεχωριστός δάσκαλος. Πέραν του ότι έμαθα τις βασικές τεχνικές στην κεραμική, μετέδωσε μου άλλα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική και την αγάπη. Και την αγάπη για τούτον το πράγμα και το σεβασμό που πρέπει να έχουμε απέναντι στην τέχνη. Ήταν πολλές οι φορές που ήμασταν όλοι μαζεμένοι, αλλά δεν πιάναμε πυλό στα χέρια μας, γιατί άρχισαν ιστορίες, βλέπαμε τα πράγματα που φτιάχναν από το φούρνο και αναλύαμε τα, βλέπαμε περιοδικά ή βιβλία. Ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο για μένα. Με την κληπτική ασχολήθηκα πρώτη φορά στο Βαλεντίνο. Ένα μάθημα είπε μου, δοκίμασε να κάνεις απαρούι. Τούτα τα υπέροχα τα κυπριακά. Και δοκίμασα και ενθουσιάστηκε, άρεσε του πάρα πολλά και εμένα άρεσε μου. Και άρχισα με τα αλογάκια. Έκανα τα αλογάκια μου, άρχισα έψαχνα στα βιβλία. Άρχισα τις επισκέψεις στα μουσεία τα κυπριακά σε όλη την Κύπρο. Έφκαλα φωτογραφίες, έκανα σκίτσα. Και έτσι άρχισε να δημιουργείται μια σειρά εμπνευσμένη από την κυπριακή κεραμική με μεγάλη σεβασμό προς αυτή.
όταν έκλεισε ο κύκλος με τον Βαλεντίνο, άρχισα να φγαίνω προς τα έξω για να συναντώ και άλλους καλλιτέχνες, κεραμίστες, που τους οποίους πάλι δέχτηκα επιδράσεις, όπως το Μίχλι, που είναι εκείνος μια άλλη σχολή. Πολλές φορές σκέφτομαι, άραγε πώς θα ήμουν, τι θα έκανα τώρα, αν τελειώνω ένα πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω την απάντηση. Σίγουρα θα μάθαινα παραπάνω πράγματα. Ίσως όμως να μην είχα την αγνότητα που έχω τώρα, να κάλυπτε η τεχνική φύση, ας πούμε, της δουλειάς. Τώρα φκένει μου εντελώς αβίαστα. Και εγώ ήμουν τυχερή που έμαθα από τους ανθρώπους. Η ευστότητα που έχει η κεραμική, στην αρχή στεναχωρούσε με πάρα πολλά. Έκλαια, δεν ήθελα να χαλά κάτι, να κάνω ένα λάθος. Ύστερα όμως συνήθισα και είδα το σαν ένα μικρό μάθημα. Κάτι που ήταν να με κάνει να προχωρήσω και να αποφύγω λάθη ή να κάνω κάτι καλύτερο. Και σίγουρα, εντάξει, κάθε τι που κάνεις είναι πολλά μοναδικό και ανεπανάληπτο και είναι τούτη η μαγεία της τέχνης γενικά. Κάθε φορά που αρχίζω κάτι, την ώρα που το κάνω, ενθουσιάζομαι, ερωτεύκουμε το, κάνω το και χαίρομαι το πάρα πολλά. Και ύστερα όμως με τα περνά μου. Αρχίζει άλλος έρωτας. Αρχίζω άλλον έργο ή ταυτόχρονα την ώρα που το κάνω πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν υπάρχει όμως τελειότητα, γι' αυτό συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Μετά την πρώτη μου έκθεση που ήταν η Κυπριακή Κεραμική, άρχισα να πειραματίζουμε και με το χρώμα. Γιατί τα γλυπτά μου ήθελα να πιο ζωντανά και το χρώμα, ναι, πιστεύω ότι διά τους ζωή. Τον εαυτό μου βλέπω τον παντού στα έργα μου. Είναι ένα κομμάτι που μένα. Ένας που ξέρει να θκιαβάζει λίγο, βλέπει με. Βλέπει τις χαρές μου, βλέπει την αισθητική μου, βλέπει την ψυχή μου. Επιλέγω να κάνω το όμορφο. Συνειδητά που το επιλέγω το πράγμα. Δεν θέλω ούτε τη μιζέρια, ούτε τη θλίψη. Για μένα είναι το φάρμακο η κεραμική. Ένα αγαπησιάρικη σχέση που έχω και τούτα όλα που κάνω, επειδή τα κάνω με πολύ αγάπη, μπορεί να φκένει τούτο το πράγμα και να έχουν τούτη την ενέργεια τη δική μου. Ακόμα και στα χρηστικά αντικείμενα υπάρχει τούτη ενέργεια. Όλα τα έργα τέχνης έχουν την ενέργειά τους, ειδικά τούτα που εμπλασμένα με το χέρι, σίγουρα έχουν μια δική τους ενέργεια. Στα έργα μου κάνω εκείνο που αγαπώ, κάνω τα μωρά,
που τους κάνω αγγέλους, που για μένα τα μωρά είναι δυνάμει αγγέλη, ένα αγγέλη που μόνοι τους. Και έκανα και τα μωρά μέσα στις βαρκούλες, που τούτα ξεκινήσαν και που τα μωρά της Συρίας, που ακόμα δυστυχώς υπάρχει τούτο το πράγμα, συμβαίνει. Και μετά άρχισε ο κύκλος της γυναίκας, τα λουλούδια, οι βάρκες, η θάλασσα, τούτα εν τούτα όλα από μέσα στη ζωή μου. Το εργαστήρι μου είχα το, έχασα το και ξανά ήβρα το. Στην αρχή είναι ζωγράφιζα, κλείσαμε το χώρο και διαμορφώσα το σαν εργαστήρι ζωγραφικής. Μετά έκαμε κατάληψη ο γιος μου με τα μουσικά του όργανα, με τα σκιθάρες του. Έρχονταν δάμε οι φίλοι του, έκαναν τις πρόβες τους. Ήταν πάλι πολλά ωραίος ο χώρος, γεμάτος ωραία ενέργεια. Μετά κληρονόμησε τον χώρο ο γιος μου ο δεύτερος και δάμε υπήρχε πάντα νεαρός κόσμος, έπαιζε ντραμς ο γιος μου τότε. Και μετά ξαναπήρα τον εγώ στα χέρια μου και διαμόρφωσα το σαν εργαστήρι κεραμικής. Δάμε είναι το καταφύγιο μου, είναι ο κόσμος μου. Είναι όλα σημαντικά στη ζωή μας, και τα παιδιά, και η δουλειά, και η δημιουργία. Όμως για μένα η τέχνη είναι μια ανάγκη, ένα τρόπος που αναπνέω. Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς την τέχνη. Έβρισκα τους τρόπους γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και τώρα προσπαθώ να βοηθώ και τα παιδιά μου, το μικρό μου, το εγγονάκι, να το βλέπω και να το έχω στη ζωή μου και να χαίρουμε. Αλλά θα κάνω πάλι πολλές εκπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μένα τούτο το στοιχείο της τέχνης στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Η μουσική είναι πάντα μέσα μου. Ακόμα και που ήταν μικρά τα μωρά μου, πάντα έπαιζα κιθάρα, πιάνο. Έχουν αναμνήσεις που τούτα τα πράγματα και οι φίλοι τους ακόμα. Γίνεται να περάσει η μέρα που να μην τραγουδήσω, που να μην ακούσω μουσική. Και εξού και η ενασχόλησή μου με τις χοροδίες. Κάθε project που έχουμε με τη χοροδία είναι ένας άλλος τρόπος για να μάθω κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, να μαθαίνω πράγματα. Oh.
Σιωπέ. Έλα. 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 Έμαθα στη ζωή μου τις δυσκολίες να τις αντιστρέφω και να τις κάνω θετικές. Τούτο είναι μια συνεχής πάλι. Είμαι περήφανη για ό,τι κατάφερα τώρα, γιατί κατάφερα το με πολύ κόπο και σίγουρα θέλει δύναμη.